ακόμα την έφτασα να φερβεί αριθμό, αν γύρισε η κάμερα προς τα αριστερά μου, όπως κοιτάω και πάλι την κορτσιογραμμή που καίγεται των γερανίων, μιλάμε για ένα μέτωπο περίπου 20 χιλιόμετρων από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων μέχρι και τα πρώτα τούνελ της Κατιάς Σκάλας. Εκεί μέσα υπάρχουν αρκετοί οικισμοί και υπάρχουν και σπίτια τα οποία ήταν μέσα στα πέφκα, κυριολεκτικά. Αυτά δεν ξέρει κανένας, όπως βλέπετε οι φλόγες είναι πάρα πολύ ψηλά, βλέπετε την αντάβια. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις τίποτα τι θα γίνει μέχρι το πρωί. Μάλιστα. Θυμίω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο, ό,τι νεότερο είναι, έτσι, σε βγάζουμε αμέσως και πάλι εδώ στον αέρα. Να ευχαριστούμε λοιπόν τον Θύμιο τον Κάπο που είναι εκεί στις φωτιές και μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες. Ναι, Βασίλη. Θέλω να πω κάτι, μια συνέντευξη ο Θύμιος, ο συνάδελφος, για εμπρισμούς. Θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο είχε γράψει και το voicenews.gr πριν από αρκετό καιρό. Και θέλουμε να μιλήσουμε ευθέως και να πούμε ότι στην περιοχή κάποιες εταιρείες ή κάποια εταιρεία στο παρελθόν είχε κάνει μια αίτηση για εξόρυξη βοξίτη. Αν το θυμόμαστε αυτό, θα συνεχίσω λέγοντας ότι η εταιρεία είχε κάνει αίτηση για εξόρυξη και ο περιφερειακός σύμβουλος τότε, ο κύριος Αναγνωστόπουλος, την είχε απορρίψει. Η έρευνα και η αίτηση είχε γίνει για 50.000 στρέμματα στην περιοχή. Αυτό είναι αληθινό και δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Γιατί έτσι λοιπόν, επειδή είχε απορριφθεί τότε, έκανε λόγο ο Αναγνωστόπουλος, ο περιφερειακός σύμβουλος, είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει αρκετός βοξίτης στην ευρύτερη περιοχή και σε άλλα σημεία, όχι μόνο στα Γεράνια Όρη. Είχε κάνει λόγο για το όρος Πατέρας, το όρος Πάστρα, το Κιθερώνα, το έλος Ψαθάς Βιλίων, στον υδρότοπο Βουκαρίων και Μεγάρων. Τότε λοιπόν είχε απορριφθεί η συγκεκριμένη αίτηση, Βαγγέλη, με το αιτιολογικό ότι θα επιβεβαιωνόταν επιπλέον η περιοχή, εφόσον υπάρχουν ήδη τα δηληστήρια εκεί, υπάρχει η τσιμιδοβιομηχανία εκεί, υπάρχει η χαλιβουργία, εργοστάσιο χαλιβουργίας εκεί. Και από τότε μέχρι σήμερα, Βαγγέλη, κάποιοι επιθυμούν διακαώς να ισοπεδωθεί η περιοχή για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλίτσα τους. Γι' αυτό το λόγο έκανε λόγο ο αγαπητός συνάδελφος για εμπρισμούς και εμείς μέσω από το ρεπορτάζ του Voice News, το οποίο δεν χωράει καμία αμφισβήτηση, ερχόμαστε σήμερα να επισημάνουμε και να, αν θέλεις, πονηρέψουμε κάπως τους